Εκρηκτικό είναι πλέον το πρόβλημα με τους εργάτες γης στην Ιερά Πέτρα, καθώς ενώ χρειάζονται πολλά εργατικά χέρια σε θερμοκήπια και καλλιέργειες, σύμφωνα με τους ντόπιους, το τελευταίο διάστημα οι μετανάστες έχουν εξαφανιστεί, αφού όπως υποστηρίζουν, υπάρχει πρόβλημα με τα χαρτιά τους. Θέλουν να πάνε στην Ευρώπη, ρε παιδί μου, γιατί εκεί σου λέει, τους είναι χαρτιά, είναι νόμιμοι, μπορούν να πάνε στο Πακιστάν και να γυρίσουν. Κατάλαβες, εδώ που λέει ο άλλος, ας πούμε, αν φύγω και πάω στο Πακιστάν, δεν μπορώ να ξανάρθω, μόνο με τα πόδια. Από έβρισε εργάτη. Και ο γιος μου έχει έναν τώρα 5 χρόνια και του λέει αφεντικό, σε 2 μήνες θα φύγω και εγώ πάω στην Ιταλία. Παιδεύεται ο γιος μου, εδώ 6 μήνες θα του βγάλει χαρτιά, πάει σε δικηγόρους, πάει από εδώ, πάει από εκεί, τίποτα. Τα παιδιά είναι ήσυχα, δεν έχουμε προβλήματα. Φεύγουν όμως. Φεύγουν όμως, δεν βλέπω πολλά παιδιά πια που πηγαίνουν πάνω κάτω. Δεν την καταλαβαίνω αυτή τη λογική. Σε 2 χρόνια δεν θα έχουμε να καλλιεργούμε. Φέτος θα τη βγάλουμε κουτσά στραβά. Από του χρόνου δεν θα υπάρχει τρόπος να καλλιεργήσουμε. Αλλά και οι αλλοδαποί εργάτες βρίσκονται σε αδιέξοδο. 8 χρόνια είμαι εδώ. Δουλεύεις κανονικά. Ναι, εδώ δουλεύουμε κανονικά, αλλά δεν έχει χαρτιά τώρα. Αν δεν έχει χαρτιά δεν μπορώ να πάω πίσω, γυρίζω Πακιστάν, δεν γυρίζομαι εδώ. Πολλά παιδιά είναι το φύγω με το Σπάνια. Γιατί? Γιατί και εδώ έχει λίγο δουλειά, είναι και όχι δώσαμε ένα χαρτί αυτό Ελλάδα. Ιταλία. Γερμανία, Ιταλία. Γιατί φεύγουνε? Καρτία δεν πρόβλημα. Το θέμα τέθηκε στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης που επισκέφθηκε την Ιερά Πέτρα, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη, με τον κύριο Γεωργαντά όμως να είναι κατηγορηματικός. Δεν μπορεί κανείς να δεχτεί την παράνομη εργασία. Υπάρχουν 2 τρόποι για να δουλέψει κάποιος. Ή να είναι νόμιμα στη χώρα ή να κληθεί ως εργάτης γης. Σημείωσε δε ότι υπάρχει δυνατότητα χορήγησης 5 ετούς άδειας, η οποία όμως δεν ικανοποίησε τους αγρότες, που άκουσαν προβληματισμένοι τις δηλώσεις του Υπουργού για το θέμα που τους καίει. Αυτό με την 5η άδεια είναι πάρα πολύ καλό που έγινε, γιατί ουσιαστικά βγάζει μια άδεια για 5 χρόνια, αλλά υπάρχει μια προϋπόθεση. Όχι να έρθει το πρώτον στην Ελλάδα τώρα και στη συνέχεια κάθε χρόνο να φεύγει για κάποιους λίγους μήνες στην πατρίδα του. Ο κύριος Γεωργαντάς, αφού ξεναγήθηκε στο συσκευαστήριο της ομάδας παραγωγών και στη συνέχεια σε καλλιέργεια θερμοκηπιακής ντομάτας, άκουσε τα προβλήματα των παραγωγών για τις τεράστιες αυξήσεις τιμών των αγροτικών εφοδίων που έχουν εκτινάξει το κόστος παραγωγής, ενώ ζήτησαν να μειωθεί δραστικά ο συντελεστής φορολογίας. Προηγούμενες χρονιές, μια COVID, 2 συνεχόμενες προηγούμενες, μια COVID, μια και η καλοκαιρίας, πουλούσαμε κάτω του κόστους και πετούσαμε κιόλα. Η σεζόν που διανύουμε. Από την αρχή της σεζόν βλέπουμε ότι κάποια είδη ανεβαίνουν συνεχώς, δηλαδή λιπάσματα, εφόδια.